Με στόχο να καλύψει την τρύπα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσιάζει ήδη ο κρατικό προπολογισμό στο πρώτο εξάμεινο του τρέχοντο έτου, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών καλείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τι πιστότερες χώρε να δρομολογήσει άμεσα τι διαδικασίε για την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων. Ίσπραξη του εκτάκτου ειδικού τέλου ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του έτου 2012 μέσω τη ΔΕΗ και των λοιπών εταιριών παροχή ηλεκτροδότηση. Στόχο είναι να εξασφαλιστούν έσοδα ύψου άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μείωση κατά 12% σε μέσα επίπεδα των αποδοχών των 250.000 λειτουργών του Δημοσίου που αμείβονται με τα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια αναδρομικά από την 1η Ιουλίου του 2012. Από το μέτρο αυτό προσδοκάται να εξοικονομηθεί δαπάνη συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ εντό του έτου. Και τέλο, εξίσωση των φόρων κατανάλωση του πετρελαίου θέρμαση και του πετρελαίου κίνηση από το προσεχή Οκτώβριο μέτρο το οποίο θα οδηγήσει την ανατίμηση του πετρελαίου θέρμαση κατά 30 με 40% και θα εκτοξεύσει την τιμή του κοντά στο επίπεδο του 1,40 ευρώ το λίτρο. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα αποδώσει το, το φατινόκρατικό κρατικό προπολογισμό τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα όμως το δημόσιο θα χρειαστεί να δαπανήσει τουλάχιστον 100 με 150 εκατομμύρια ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 για την καταβολή επιδομάτων θέρμασης σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα που κατοικούν σε περιοχές της χώρας όπου επικρατεί δρυμή ψύχος το χειμώνα πηγέ από το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσαν ότι δρομολογείται ήδη η διαδικασία για την ίσπραξη του ειδικού τέλου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, αλλά δεν απέκλειαν το δεχόμενο τα μέτρα που αφορούν στι περικοπέ των ειδικών μισθολογίων και στην εξίσωση στο φόρο στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση να μην εφαρμοστούν τελικά αλλά να αντικατασταθούν με άλλα ισοδύναμα ως προς το δημοσιονομικό του αποτέλεσμα, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν να γίνεται αποδεκτό από την Τρόικα.